Νομικοπτήριο Μαρία Μπουρνιά, σύνδεση με λεωφόρο Κατεχάκη. Είχαμε πριν από λίγες ώρες αμάξι που έφυγε από την πορεία του, έσκασε πρώτα σε φυτώριο και αμέσως μετά, Μαρία μου, σε στάση λεωφορείου. Ευτυχώς που ήταν νύχτα. Καλημέρα. Καλημέρα, έτσι. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ πάνω στη λεωφόρο Κανελοπούλου, εδώ που συνέβη το τροχαίο ατύχημα με τραυματία, λοιπόν, τον οδηγό του αυτοκινήτου. Ο οδηγός, λοιπόν, χθες το βράδυ γύρω στις 9 κινούνταν, λοιπόν, στην οδό Κανελοπούλου και ξαφνικά έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του, βρέθηκε πάνω στην στάση του λεωφορείου, εδώ στην Εθνική Γλυπτοθήκη ονομάζεται η στάση, και μετά βρέθηκε πάνω στη μάτρα του Φυτώριου Αθηνών. Όπως βλέπετε, η κατάσταση είναι αυτή. Η εικόνα είναι αυτή αυτή τη στιγμή. Τα διέλυσε, η σύγκρουση πρέπει να ήταν πολύ δυνατή. Τα σπάσε, προφανώς έτρεχε. Ευτυχώς που ήταν αργά και δεν υπήρχε κόσμος ούτε στο Φυτώριο ούτε στη στάση, γιατί θα είχαμε άλλου είδους εξέλιξη και άλλου είδους θέματα να περιγράφουμε. Έλα, Μαρία μου. Έτσι, λοιπόν, όπως βλέπετε, η βιτρίνα αυτή που κρατά, λοιπόν, τις αφίσες, τις διαφημίσεις, έχει καταστραφεί εντελώς. Γυαλιά υπάρχουν στο πεζοδρόμιο αλλά και στο οδόστρωμα, γι' αυτό συνιστούμε και στους οδηγούς και στους περαστικούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ η σύγκρουση, η δυνατή, φαίνεται και από το γεγονός ότι εδώ, στο πεζοδρόμιο, υπάρχουν κομμάτια από το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο πρέπει προφανώς να πρέπει να έρθουν να μαζέψουν από το Δήμο όλα αυτά τα διαλυμένα. Ο οδηγός ξέρουμε πως είναι. Ο οδηγός ήταν σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως δεν κινδυνεύει η ζωή του. Και ευτυχώς, το καλό, όπως είπες και εσύ, είναι ότι δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή στη στάση. Ευτυχώς. Μαρία μου, πάμε να ανοίξουμε και το θέμα.